Στην Παρασκευή Χόντρου και τη Χριστίνα Μπιτάδου, που είναι αθλήτριες πυγμαχίας. Καλημέρα, κορίτσια. Καλημέρα. Τι κάνετε, είστε καλά? Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ. Γυρίστε αθλήτριες του Ολυμπιακού, όπως βλέπετε. Θέλουμε με κάποιες απλές κινήσεις και με κάποιες βασικές συμβουλές που θα μας δώσετε εμείς, τα απλά κορίτσια που κυκλοφορούμε στον δρόμο, πώς μπορούμε να προστατευτούμε από κάποιον επίδοξο ληστή, από κάποιον επίδοξο τέλος πάντων τσαντάκια, τύπο που μας ενοχλεί, ενοχλητικό τύπο, φλερτάκια κτλ. Γιατί νομίζω ότι η αυτοάμυνα είναι μια σημαντική δεξιότητα και αρετή που λίγο πολύ πρέπει να την κατέχουμε πια εμείς οι γυναίκες. Σηκωθείτε, γιατί θέλω τη βοήθειά σας. Ξέρω κι εγώ μερικές κινήσεις. Λοιπόν, να βάλουμε δηλαδή τα γάντια από τώρα. Ξέρετε τι, ναι, εμείς δεν έχουμε γάντια, αλλά ας πούμε, Κώστα, έλα λίγο να βοηθήσεις. Πες ότι εσύ έχουμε μια τσάντα, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Ας πούμε, κουβαλάς. Έχει ένα πενιντάρικο, το ίδιο είναι με την τσάντα. Μισό λεπτό. Κουβαλάω την τσάντα μου εγώ, ας πούμε, τσούκου τσούκου τσούκου. Και έρχεται. Έτσι, να μου την πάρει. Τι μπορώ να κάνω, γιατί εμείς που δεν ξέρουμε, τρομάζουμε. Φύγε τώρα, έχει λεφτά μέσα. Για πείτε μας, κορίτσια. Θα σας δείξουμε και τα είδη άμυνας, αλλά και τις ελπίδες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος. Ωραία. Τέλεια. Ας βάλουμε τα βασικά μας, τα μάτια μας. Βλέπετε τα τελευταία χρόνια περισσότερες γυναίκες να έρχονται, να προσπαθούν να διδαχθούν έστω τα βασικά, ασχέτως λέτε του αν έχουν κλείσει σε αυτό το άθλημα. Γενικότερα η γυναικεία πυγμαχία έχει ανέβει πάρα πολύ. Αρκετές κοπέλες έχουν την ανάγκη να έρθουν να μάθουν έστω και πέντε βασικά πράγματα και η αλήθεια είναι ότι περισσότερες είναι και πολύ καλές. Μαθαίνετε βασικές κινήσεις αυτοάμυνα σε περίπτωση επίθεσης στον δρόμο, ας πούμε, γενικά ή απλά μέσω της πυγμαχίας και της γυμναστικής που κάνουν, μαθαίνουν, ας πούμε, να μείνονται και να προστατεύουν τον εαυτό τους? Κυρίως μέσα από τα μαθήματα της πυγμαχίας μαθαίνουμε παράλληλα και την άμυνα και πώς μπορούμε να αποφύγουμε κάποιο κίνδυνο. Ναι. Ωραία, για να ξεκινήσουμε, παρακαλώ. Κορίτσια μου. Θα σας δείξουμε το βασικότερο, ωραία, που είναι το direct. Είναι η ευθεία μπουνιά που κάνουμε στο πρόσωπο. Παίρνουμε καταρχήν την guard. Ωραία. Καταρχήν που σημαδεύουμε. Στο πρόσωπο. Κυρίως σημαδεύουμε στο σαγόνι. Στο σαγόνι είναι. Και μετά από εκεί πέρα ή στη μύτη ή θώρακα. Για να το δούμε, ρε κορίτσια. Λοιπόν, κάνω. Λοιπόν, όταν ο επιτιθέμενος μου κάνει ένα direct, ναι, ο άλλος πρέπει αμέσως να μου κάνει να το αποφύγει με ένα μπλοκ. Ναι. Εδώ. Μάλιστα. Το χέρι γιατί πάντα είναι μπροστά στο σαγόνι. Άμα φοράει μπορεί γάντι, άμα δεν φοράει. Ναι. Πάμε, άμα δεν φοράει γάντι, ναι, μπορεί να κάνει αυτό το χέρι. Ουσιαστικά σταματά τη γροθιά με τα χέρια. Συγγνώμη όμως τώρα, είσαι στον δρόμο, δεν έχεις γάντι. Δηλαδή, εγώ έτσι, τι θα κάνω? Θα κάνω έτσι, θα στοχεύσω? Όχι, όχι. Θα υπάρχει και άλλη κίνηση. Για δείξτε μας. Πάμε. Κάνω. Ναι. Είναι αυτό εδώ, είναι το σπάσιμο το οποίο μπορούμε να το αποφύγουμε. Α, δηλαδή μέσα την ώρα που νιώθουμε ότι έρχεται το χτύπημα, μπορούμε να σπρώχνουμε έτσι. Ακριβώς. Ή διαφορετικά μπορούμε να αποφύγουμε το χτύπημα που θα έρθει με αυτόν τον τρόπο. Και να πάει να στηρίξει χαμηλά. Α, εδώ, να γυρίσουμε έτσι δηλαδή. Αμπερκάτ. Εκεί είναι λίγο σκούρα τα πράγματα. Συνήθως βάζουμε μία άμυνα το χέρι εδώ ουσιαστικά για να καλύψουμε αυτό το σημείο. Κυρίως είναι ένα αντικανονικό χτύπημα. Αυτά είναι που έχουμε δει στις ταινίες, ότι βάζεις τα δάχτυλα. Εντάξει. Όχι, όχι. Πρέπει να υπερβολέσει. Τουλάχιστον στο box, όχι. Εντάξει. Το box είναι ένα Ολυμπιακό άθλημα. Αυτό είναι καθαρά street fight. Και το μαθαίνουμε έτσι. Καράτε. Ναι. Εσάς σας έχει τύχει καμιά φορά έτσι στον δρόμο να έρθει κάποιος να την πέσει και να τους κάνετε κανένα? Και να μην ξέρει που έπεσε. Όχι, όχι. Όχι, δεν έχει. Αλλά άμα τύχει, το σίγουρο είναι ότι. Λοιπόν, για γυρίστε και δύο προς την κάμερα, να έχουμε μια εικόνα σας. Ρε κορίτσια, όμως, μισό λεπτό. Τώρα, εγώ είμαι που είμαι μια απλή καθημερινή κοπέλα και δεν έχω τις δεξιότητές σας. Περπατάω έτσι ανέμελη στον δρόμο. Και έρχεται κάποιος να μου κάνει μια επίθεση, ας το πούμε, από πίσω. Μπάρτι τζάδα. Κάνω αγκονιά, τι κάνω με βάση τον box ή την πυγμαχία? Ή προσπαθώ να τον βρω μπροστά, να του δώσω μια μπουνιά. Κυρίως η πυγμαχία δεν έχει να κάνει με τη μάχη στο δρόμο. Α. Είναι ένα άθλημα που μαθαίνεις να χτυπάς κανονικά μπουνιές, ίσια, αλλά αν βρεθεί μπροστά σου άλλος και ξέρεις πυγμαχία, θα του ρίξεις το πρόσωπο. Ας πούμε, εγώ που έκανα τέκβο, το καταλαβαίνω τι λες τώρα. Ναι, προσπαθώ να κάναμε τότε κινήσεις αυτοάμυνα, ναι, σε περίπτωση, ναι, που ήταν σταθερές, στάνταρ κινήσεις. Αν ερχόταν κάποιος να σε πιάσει από εδώ, αν ερχόταν κάποιος να σε πιάσει από εδώ, αν τον ήξερε μπροστά και σε πιάνε έτσι. Αυτά. Όχι, αυτά στην πυγμαχία δεν ισχύουν. Υπάρχουν τρεις βασικές τεχνικές: είναι το direct, το crochet και το uppercut. Mm. Άρα το direct είναι στο πρόσωπο κατευθείαν. Να δείξουμε τώρα, μπορούμε. Ωραία, βεβαίως, ναι. Για δείξτε μας μερικές ασκήσεις. Ωραία, κάνω εγώ direct.
Είναι αυτή εδώ, στοχεύουμε ευθεία, είναι μια ευθεία μπουνιά, κυρίως στο σαγόνι. Okay. Η άλλη επίθεσή μας είναι το κροσέ. Είναι εσύ την αποκρούεις έτσι, ακριβώς. Κατάλαβα. Είναι, ας πούμε, το χτύπημα στο πλάι τώρα, ο άλλος προσπαθεί να την αποφύγει. Πάλι όμως το σαγόνι. Μάλιστα. Και η τρίτη, για να τη δείξουμε. Και η τρίτη είναι το άπερκα, το οποίο σημαδεύει εδώ πέρα κυρίως. Α, δηλαδή ενώ την περιμένεις στο πρόσωπο, τη ρίχνεις στην κοιλιά. Τη ρίχνεις στο διάφραγμα, γιατί το διάφραγμα. Όλο το σώμα κυρίως γυμνάζεται, γιατί αν σκεφτούμε ότι η δύναμη προέρχεται κάτω από τα πόδια, γυμνάζεται. Δεν χρησιμοποιείτε και πόδια εσείς. Δεν χρησιμοποιούμε πόδια. Είναι πολύ σημαντικά για να μπορέσει να γίνει σωστά η τεχνική και να μπορέσει να έχει δύναμη μπουνιά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κορίτσια μας. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, βλέπετε ότι γίνεται όλο ένα και πιο δημοφιλές και ανάμεσα σε εμάς γυναίκες αυτό το άθλημα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έχουμε και δωράκια να κληρώσουμε.